Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Apollo Sport, μετά τον πρόεδρο, την τελευταία μεταγραφή, τον Γιώργο τον Κάρκο, σειρά έχει και ο προπονητής του Θρίαμβου, ο Κώστας Γεωργίου. Κώστα, καλησπέρα. Καλή αγωνιστική χρονιά. Καλό πρωτάθλημα. Καλή πάνω απ' όλα. Χωρίς τραυματισμούς. Να ευχηθούμε να αρχίσει και να τελειώσει κανονικά το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας να έχουμε ένα όμορφο πρωτάθλημα ουσιαστικά, με καλό ποδόσφαιρο, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα από αυτά. Ο ιστορικός Θρίαμβος Αθήνας κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο. Τη δική σου άποψη για τον όμιλο, δεν ξέρω πώς τον είδες τον όμιλο. Είναι εύκολος, δύσκολος, βατός? Ο ιστορικός Θρίαμβος, όπως το είπατε, που τον ακολουθούσαμε από παιδιά πρώτα απ' όλα, δυστυχώς μεν βρίσκεται στη γάμα κατηγορία. Όσον αφορά για τον όμιλο, είναι ένας όμιλος ο οποίος έχει σίγουρα αρκετά καλές ομάδες. Εμείς είμαστε μια ομάδα που στείνεται ουσιαστικά με τις προσθήκες που ήρθαν τα παιδιά, γιατί αντιμετωπίσαμε μια δύσκολη περσινή χρονιά και λόγω του κορονοϊού, του κλεισίματος, αλλά και κάποιων προβλημάτων με τα παιδιά που υπήρχαν. Προσπαθούμε να στήσουμε την ομάδα έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παίζουμε αρκετά καλό όμορφο ποδόσφαιρο και πάνω απ' όλα να το χαίρονται και τα παιδιά, ας πούμε, που αγωνίζονται στην ομάδα. Ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες, θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορί, υπολογίζεις κάποιες ομάδες? Δεν μπορώ να πω ότι ούτε θέλω να ξεχωρίσω κάποιες ομάδες. Όλες οι ομάδες δηλαδή για μένα είναι το ίδιο. Εγώ να αναφέρω η Αθλητική Ένωση Ηλίου, η οποία έχει ενισχυθεί μεταγραφικά. Να πω τον Κεραυνό Πετρούπολης, να πω τον Προμηθέα, να πω τον Άφοβο, δεν ξέρω η δική σου άποψη. Ναι, σίγουρα είναι δυνατές ομάδες, παραδοσιακά τουλάχιστον. Δεν κοιτάμε, ας πούμε, τις βαθμολογίες τις περσινές, να το πούμε, για να κρίνουμε τις ομάδες το πώς θα είναι φέτος. Ούτως ή άλλως και εμείς είμαστε σε μια κατάσταση πέρυσι που φέτος είμαστε καλύτεροι. Έτσι λοιπόν και άλλες ομάδες μπορεί να έχουν ενισχυθεί, μπορεί να έχουν ενισχυθεί και περισσότερο από εμάς. Εμείς θα κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είτε παίζουμε με μια ομάδα και ιστορική πάλι όπως είναι ο Άφοβος, είτε παίζουμε με μια ομάδα, ας πούμε, που δεν έχει την ιστορία του Αφόβου, παράδειγμα, μια και το παίζουμε την Κυριακή, αναφέρω το όνομά του, εμείς θα αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Α, και αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η άνοδος στη β' κατηγορία. Θα κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εάν θέλει να και μας πάει να ανέβουμε, φυσικά και θα το κυνηγήσουμε και θα το αφήσουμε, εννοείται θα προσπαθήσουμε. Υπάρχει το υλικό, είναι αρκετά καλό το υλικό, πολύ καλό το κλίμα στην ομάδα και τα παιδιά, γιατί όχι και να μην πας να διεκδικήσεις μια άνοδο. Πάντως, Κώστα, γίνανε πολύ καλές μεταγραφές. Με τελευταία το Γιώργο τον Κάρκο, που είναι ένας έμπειρος παίκτης και που να σας βοηθήσει. Ναι, σαφώς. Βεβαίως και έγιναν πολλές μεταγραφές και καλές μεταγραφές, αξιόλογα παιδιά, αρκετά καλή ποιότητα. Το μόνο, αν μπορούμε να πούμε, ελάττωμα είναι ότι ακόμα είμαστε νέα ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί μεταξύ μας, θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο για να δεθούμε. Σίγουρα όμως με τον καιρό πιστεύω ότι όσο πηγαίνουμε θα γινόμαστε καλύτεροι. Και το δείχνουμε βέβαια και στα φιλικά αυτά που έχουμε παίξει, και στο κύπελο που κάναμε μια αρκετά καλή παρουσία ασχέτως του αποτελέσματος. Αρχίζουν τα παιδιά και βρίσκονται μεταξύ τους. Λοιπόν, ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρεμιέρα με τον Άφοβο. Δεν είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος? Έτοιμοι είμαστε πάντα και θα είμαστε πάντα έτοιμοι. Κάθε εβδομάδα δουλεύουμε για το παιχνίδι της Κυριακής, μιας και ξεκινάει τώρα το πρωτάθλημα. Είμαστε εννοείται έτοιμοι για τον καθένα. Όλους τους σεβόμαστε, δεν φοβόμαστε κανένα. Εντάξει, και αυτό είναι, ας πούμε, κάτι που πιστεύω όλες οι ομάδες πρέπει να το έχουν για να έχουμε και καλό πρωτάθλημα, ωραίο ποδόσφαιρο και ανταγωνιστικό. Η γάμα κατηγορία ούτως ή άλλως έχει ανέβει επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που υπήρχαν οι πέντε ομάδες ή τέσσερις που διεκδικούσαν και από εκεί και πέρα πήγαινες και πέρναγες μέσα από τις έδρες άνετα. Οπότε πρέπει κάθε εβδομάδα να δουλεύουμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Απάντες παρόντες ή υπάρχουν προβλήματα? Έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών, όπως είναι ο Κοντούλας ο Βασίλης, ο Δουρούκης ο Ανδρέας, ο Φουντουλάκης ο Παναγιώτης,
δεν θα τους έχουμε και για την Κυριακή, αλλά και για, για ένα μεγάλο διάστημα της σεζόν, γιατί οι τραυματισμοί τους είναι ολίγον τη σοβαροί. Ελπίζω να επιστρέψουν και αυτοί γρήγορα. Ούτως ή άλλως το ρόστερ είναι στα 27 άτομα. Δεν έχουμε πρόβλημα από την άποψη να αντικατασταθεί κάποιος. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά είναι σε πολύ καλό επίπεδο και έτσι νομίζω ότι οι κάποιες απώλειες δεν θα φαίνονται. Πώς είναι η συνεργασία σου με τη διοίκηση? Μπορώ να πω ότι λειτουργούμε άψογα. Υπάρχει το υλικό και το υλικό για τις προπονήσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε ζητήσουμε. Το μόνο πρόβλημά μας είναι, που και αυτό η διοίκηση προσπαθεί να το λύσει, είναι ότι κάποιες μέρες αναγκαστικά κάνουμε αρκετά νωρίς προπόνηση και χωρίς να έχουμε ολόκληρο το γήπεδο. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλά παιδιά δεν μπορούν να παραβρεθούν στην προπόνηση γιατί δουλεύουν, είναι λογικό, είναι ερασιτέχνες οι άνθρωποι. Όμως η διοίκηση είναι πάντα δίπλα μας. Ό,τι ζητήσουμε, ό,τι πρόβλημα έχουμε, το συζητάμε και πάντα βρίσκουμε κάποια λύση. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, κλείνοντας, τι να περιμένουμε από τον θρίαμβο Αθηνών στο καινούριο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας? Τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους της ομάδας? Όμορφο ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα. Αυτός που θα έρχεται εδώ πέρα θα το ευχαριστιέται. Να βλέπει το παιχνίδι, να βλέπει την ομάδα. Από εκεί και πέρα, άμυλα και fair play. Σωστή συμπεριφορά μέσα και έξω από το γήπεδο. Και από εκεί και μετά, σαν τελευταίο, ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε την ομάδα να ανεβάσουμε. Κάθε επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα, να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα και να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η άνοδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, coach.